Η γέφυρα προτίθεται άμεσα όμως, γιατί ήδη διανύουμε 20 μέρες, 15 μέρες του lockdown και ο κόσμος είναι στα ωριά του, να προγραμματίσει και ο κλάδος υγείας για την συγκεκριμένη περίπτωση. Αν ο Δήμαρχος αύριο έχει μια θετική άποψη της γέφυρας, να είμαστε καλόπιστοι και θα είναι και καλοδεχούμενοι. Αν σε περίπτωση όμως η γέφυρα απαντήσει στον κύριο Δήμαρχο αύριο ότι δεν προτίθεται να δώσει αυτό το ΙΠΑΣ για τους γνωστούς λόγους, δεν θέλω να μας πει για ποιους λόγους. Εγώ δεσμεύομαι στο Δικό Συμβούλιο, έχω κάνει μια πρώτη επαφή με την κοινοπραξία των Ferry Boats, με τον κύριο Σταφρά, ο οποίος μου είπε ότι σε περίπτωση που η γέφυρα δεν ανταποκριθεί στο αίτημα, από την Τρίτη θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων του νοσοκομείου, των τριών νοσοκομείων του Ρίου, αλλά και της Ετροβρανίας και του Αγρινίου και του Μεσολογίου, σε μια κοινοπραξία αυτή τη στιγμή που δεν είναι, ούτε βιώσιμη δεν είναι. Δηλαδή, μιλάμε τα Ferry Boats αυτή τη στιγμή είναι στα ιστορικά χαμηλά όσον αφορά τις πράξεις τους. Όμως προτίθεται και το κάνω και δημόσια. Σήμερα είμαι εξοδετημένος από την κοινοπραξία, τις δύο κοινοπραξίες που υπάρχουν εκεί στο Ρίο Αντίριο. Είναι 10 πλοία και ένα πλοίο μονόπορτο είναι εκτός κοινοπραξίας. Στα 10 πλοία για 20 λεπτά που έχει δρομολόγιο, θα προτίθεται να δώσουν δωρεάν διέλευση στους νοσοκομιακούς σε περίπτωση που η γέφυρα δεν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό. Περιμένουμε τον κύριο Δήμαρχο να μιλήσει αύριο. Αν μας πει όχι, την Τρίτη θα γίνει αίτημα από το νοσοκομείο του Ρίου και την Τετάρτη, Τρίτη μάλλον το πρωί, ο κ. Σοφράς θα δώσει εντολή να περνάνε με κατάσταση, με αριθμούς αυτοκινήτων, όλα τα αυτοκίνητα των νοσοκομειακών στο Ρίο Αντίριο. Κύριε Κωνσταντάκη, τώρα μην μπλέκουμε τις προτάσεις. Η πρόταση είναι σαφής που κάνατε. Και είπαμε, συμφωνούμε όλοι. Η πρόταση είναι να αποφασίσουμε ομόφωνα ότι και να αποσταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη γέφυρα και όπου. Δεν αποδομούμε την πρόταση, κύριε Δημαρχέ. Τα υπόλοιπα είναι παρεπόμενα τα οποία. Απλώς όμως κάνει γρήγορα. Ναι. Κανείς δεν αρνείται το δικαίωμά σας. Και ούτε είπαμε ότι θα είμαστε αντίθετοι, αλλά τώρα να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα ένα προς ένα. Δεν αποδομούμε τη διέλευση από τη γέφυρα. Αλλά εάν αυτό, γιατί τα περιθώρια έχουν σταλληθεί, έχουν 20 μέρες τώρα το αίτημα. Αν μέχρι την Τρίτη το πρωί δεν δοθεί από τη γέφυρα το OK, να ξέρετε ότι θα υπάρξει επίσημη παροχή από τα Ferry Boats. Ας αποφασίσουμε ομόφωνα να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα αποσταλεί εν πρώτη στη γέφυρα και στη συνέχεια και στο Υπουργείο και όπου αλλού πρέπει να σταλεί. Και σε παλαιότερες συζητήσεις, αλλά και σε πρόσφατες συζητήσεις. Με τη γέφυρα και με εκπροσώπους της, δεν θέλω να πω ονόματα για ευνόητους λόγους δημόσια, μπορώ να τα πω κατηδίαν με όποιον το επιθυμεί, ετέθησαν και θέματα γενικότερης πολιτικής της γέφυρας, αλλά και για το προκείμενο ζήτημα, όπως ξανατέθηκε το προκείμενο ζήτημα και στην πρώτη φάση του κορονοϊού και είχαμε άλλη εξέλιξη. Το ίδιο έγινε και πρόσφατα. Και η γέφυρα δεν ήταν αρνητική, είπε ότι το εξετάζει και προσπαθεί να λύσει κάποια τεχνικά, όπως μου είπε, ζητήματα σε σχέση με το Υπουργείο. Αυτά προς γνώση, αλλά από κοινού όλοι μπορούμε να συνεπικουρήσουμε και να ψηφίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.